Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Το σημερινό μας θέμα με τον κύριο Χριστοδούλου είναι το αστέρι της Βηθλεέμ. Θα έχουμε προβληματιστεί πολλές φορές τι ήταν εκείνο το πράγμα, το φωτεινό αστέρι που ακολουθούσαν οι μάγοι για να πάνε να βρουν τον μικρό Χριστό, τον μόλις γεννημένο Χριστό. Θα ακολουθήσουμε σήμερα μία πορεία ερεύνης στο θέμα αυτό, αν είναι φυσικό φαινόμενο ή θαύμα, και θα ρωτήσουμε τον κύριο Χριστοδούλου αμέσως τώρα λοιπόν, ήταν φυσικό φαινόμενο κύριο Χριστοδούλου ή θαύμα, ή θρύλος ή πραγματικότης. Πρέπει να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε ποιες πληροφορίες έχουμε για αυτό το πραγματικά μοναδικό φαινόμενο. Και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, η μοναδική αυθεντική πληροφορία που έχουμε για το αστέρι, αυτό το αστέρι που οδήγησε τους μάγους στην Ιερουσαλήμ, προέρχεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 2, στίχη 1-12. Αν θέλετε, κύριε Τζακλή, διαβάστε το κείμενο του Ματθαίου. Μάλιστα. Αναφέρει λοιπόν ο Ματθαίος, «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγια από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού έστιν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα». Εδώ λοιπόν πρωτοεμφανίζεται η λέξη Ανατολή, ναι. «Εν τη Ανατολή και ήρθαμε προσκυνήσε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετά αυτού. Και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επινθάνοντο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται». Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Ναι. Παρεγένοντο σημαίνει έφτασαν. Οι μάγοι εξ Ανατολών έφτασαν στα Ιεροσόλυμα. Ωραία. Λέγοντες πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς. Μάλιστα. Λοιπόν, από προσεκτική μελέτη του κειμένου αυτού μπορούμε να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα. Η εμφάνιση του λαμπρού αστέρος στο στερέωμα έκανε εξαιρετική εντύπωση στους μάγους, τόσο μεγάλη εντύπωση ώστε να ξεκινήσουν από την πατρίδα τους και να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Φαίνεται ήταν γνωστή στους μάγους η προφητεία ενός Πέρση μάγου του Βαλαάμ, ιού του Βεόρ, όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των αριθμών ΚΔ 15-17, λέει «Ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ, αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ». Αυτή η προφητεία έγινε 1500 χρόνια π.Χ. Το λαμπρό αστέρι οδηγεί τους μάγους μέχρι τα Ιεροσόλυμα και εκεί εξαφανίζεται, γι' αυτό και οι μάγοι αναγκάζονται να ρωτήσουν τους ανθρώπους των Ιεροσολύμου πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδαμε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή, στην Ανατολή, και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Ναι. Τέταρτη διαπίστωση, μάγοι, ήσαν άνθρωποι επιστήμονες, γνώστης αστρονομικών. Μάγοι εντός εισαγωγικών. Όχι πως ασχολούνται ήταν με τη μαγεία. Ήταν μια κατηγορία επιστήμονων, επιφανών ανθρώπων με πολλές γνώσεις. Και ήξεραν και αστρολογία και ιατρική και γεωγραφία. Και είχαν πολλές αστρονομικές γνώσεις για την εποχή τους και παρατήρησαν ένα πραγματικά πολύ φωτεινό αστέρι, αλλά και με μοναδικά και ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να αποφασίσουν αυτό το μεγάλο ταξίδι για τα Ιεροσόλυμα. Θα πούμε παρακάτω ότι ήταν περίπου 3.000 χιλιόμετρα η απόσταση. Ύστερα, η απόφασή τους για το ταξίδι αυτό ήταν αποτέλεσμα, κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε, αποτέλεσμα εσωτερικής προσωπικής επιθυμίας και πόθου προς τον αναμενόμενο Μεσσία, η οποία βέβαια ενθαρρύνθηκε από την κλίση του Θεού που έγινε μέσω του ασυνήθους αυτού αστέρους. Το ιδιόρθμο αστέρι εμφανίζεται ξανά όταν ξεκινούν ξανά από τα Ιεροσόλυμα για τη Βηθλεέμ οι μάγοι και λέει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, «Ιδού ο αστήρ ονίδων εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς». Δηλαδή ξανά εμφανίστηκε το αστέρι που είχαν δει στην Ανατολή και τους οδηγούσε. Ιδώντες δε τον αστέρα οι μάγοι, εχάρισαν χαράν μεγάλης φόρα. Πριν να προχωρήσουμε,
θα θέλαμε, κύριε Χριστοδούλου, να μας πείτε αν είχαν και άλλες πηγές εκτός από αυτές που είπατε, διότι υπάρχει μια προφητεία του Δανιήλ με τις 70 εβδομάδες, αν έχετε υπόψη σας, ναι, που λέει ότι θα γεννηθεί ο Ηγούμενος. Και ο Ηγούμενος είναι ο Χριστός. Ναι. Και ξέρετε ότι ακριβώς εάν υπολογίσει κανείς τα χρόνια 7-7-49-490 και 3,5 ακόμα, πέφτει ακριβώς την ημερομηνία γεννήσεως του Χριστού, διότι 490 χρόνια είναι από τις εχμαλωσίες του Βαβυλώνος, ναι, που ήταν ο Δανιήλ. Υπάρχει και άλλη μια προφητεία. Ναι, θα υπάρχουν πολλές. Θα λέγαμε στους αγαπητούς ακροατές, ναι, οι τηλεθεατές, υπάρχει, η οποία προέρχεται από τον Έλληνα ποιητή Εσχύλο. Ο Εσχύλος στην τραγωδία του Προμηθέας Δεσμότης προφητεύει ότι θα πέσει ο Δίας και ότι ο νέος Θεός θα κατέβει στον Άδη να σώσει τον άνθρωπο και ότι ο Προμηθέας Δεσμότης, ο οποίος αντιπροσωπεύει τρόπον την άτην ανθρωπότητα, προφητεύει ότι ο νέος Θεός θα εμφανιστεί μετά από 13 γενναίες, πράγμα που πέφτει στα χρόνια του Χριστού, και ότι θα είναι Υιός της Παρθένου Υιούς αυτός που θα σώσει τον Προμηθέα. Πράγματι έγινε κάτι το εκπληκτικό. Η Αθηναία, όταν άκουσε την προφητεία ότι θα πέσει ο Ιδίας και ο νέος Θεός που τον αντικαταστήσει θα κατέβει μέχρι τον Άδη, ταράχτησαν, εθεώρησαν βλάσφημη την προφητεία του Εσχύλου και δεν ανέλαβε κανένας να παίξει το ρόλο αυτόν εκτός από τον ίδιο τον Εσχύλο, το έπαιξε ο ίδιος ο Εσχύλος. Και όταν σηκώθηκαν να το λιτζάρουν οι Αθηναίοι, ο Εσχύλος πήγε και έπιασε το βωμό του Θεού, ο οποίος θεωρεί το άσυλο, για να γλιτώσει τη ζωή του. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι και στον εθνικό χώρο που ήσαν οι Έλληνες υπάρχει φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και έχει ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα υπό τη μορφή πώς το λέμε, προφητικής, έτσι. Ναι, προφητική ικανότητα, αλλά το λέμε σπερματικό λόγο, σπερματικός λόγος. Υπάρχει και στους Έλληνες. Μετά, το αστέρι, όταν εφάνηκε, τους οδήγησε στο σπίτι όπου στάθηκε ακριβώς πάνω από το σπίτι που ήταν το πεδίο. Yeah. Και λέει πεδίο και όχι νύπ και όχι βρέφος. Διότι πλέον είχε περάσει αρκετός καιρός, μέχρι το πολύ 2 χρόνια, λιγότερο από 2 χρόνια, ώστε το παιδί πλέον δεν ήταν βρέφος, νεογέννητο, αλλά ήταν πλέον πεδίο. Και θα πούμε αργότερα γιατί δεν έχει το στιφάνι πλέον, αλλά ήταν πεδίο. Τώρα πώς ήταν οι μάγοι. Υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν περισσότερο του ενός, αλλά επομένως ήταν 3 κατά τη λαϊκή παράδοση. Α, δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο για 3 μάγους. Δεν αναφέρεται ο αριθμός. Ούτε τα ονόματα. Ούτε τα ονόματα. Έχει όμως ούτε τα ονόματα, πάλι διασώζω τα ονόματα της παραδόσης. Γασπάρ, Μπελχιόρ και Βαρτάσαρ. Επίσης, οι πατέρες διαφωνούν από την προέλευσή τους, για την προέλευσή τους. Η πιο πιθανή προέλευση ήταν η Περσία. Το αναφέρει ο Χρυσόστομος. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Μάντης Βαλάμ ήταν Πέρσης. Και ως εκ τούτου γνώρισαν τους συμπατριώτες τους την προφητεία. Το γιατί τώρα το αστέρι εξαφανίστηκε όταν φτάσαν στην Ιερουσαλήμ, θα δώσουμε αργότερα μια ερμηνεία. Ναι. Πόσο χρόνο διήρκεσε το ταξίδι των μάγων? Ναι, το ταξίδι των μάγων δεν αναφέρεται πόσο χρόνο διήρκεσε. Πάντως, αν υπολογίσουμε την απόσταση, την ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινούνται με τις καμήλες και τις αντικσότητες που θα έβρισκαν, πρέπει να διήρκεσε πάνω από 1 χρόνο. Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο Ηρώδης προσπάθησε να εξακριβώσει από τους μάγους πότε εμφανίστηκε το αστέρι για να υπολογίσει πόσος χρόνος πέρασε και δίνει διαταγή
να σφράξουν τα νήπια κάτω των δύο ετών. Άραγε είχε περίπου δύο χρόνια που είχε εμφανιστεί το αστέρι. Πάντως το Ευαγγέλιο λέει ο νεοτεχθής. Ναι, ο τεχθής βασιλεύς. Ο τεχθής, ο νεοτεχθής. Όχι νεοτεχθής, τεχθής. Καλά. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να ξέρουμε γι' αυτό. Για τη φύση του αστέρος. Ναι, θα το πούμε η φύση του αστέρος. Ότι τα στοιχεία που μας δίνει ο Ματθαίος είναι λυπή από απόψεις αστρονομικής. Διότι ο Ματθαίος δεν προσπαθεί να καταγράψει τα γεγονότα με επιστημονικό τρόπο ώστε να χρησιμεύσει για τους επιστήμονες των επομένων γενεών, αλλά είναι μια διήγηση που μόνο αναφέρει τα γεγονότα, χωρίς να μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες. Τώρα όσον αφορά τη φύση του αστέρος, κατά καιρούς διατυπώθησαν διάφορες θεωρίες στην προσπάθεια να εξηγήσουν τι μπορεί να ήταν αυτό το παράξενο αστέρι. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ήταν διάτον αστήρ ή βολίδα. Διάτοντες αστέρες είναι μεγάλα κομμάτια, πετρώδη κομμάτια μετεωριτών, τα οποία μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της και Γης και λόγω της ταχύτητός του αναφλέγονται και βγάζουν μια μεγάλη λάμψη, η οποία όμως αυτή η ανάφλεξη δεν διαρκεί πολλή ώρα, μέχρι ότου εξατμιστεί το... Άρα δεν ήταν. Ναι. Άραγε αποκλείεται αυτή η περίπτωση να ήταν ένας διάτον αστήρ. Ναι. Μία άλλη εκδοχή είναι να είναι κομήτης, λαμπρός. Βέβαια οι μάγοι σαν αστρονόμοι μπορούσαν εύκολα να διακρίνουν αν το αστέρι που εμφανίστηκε στην Ανατολή ήταν κομήτης ή κάτι άλλο. Είχαν τηλεσκόπια την εποχή. Όχι, αλλά ο κομήτης φαίνεται με γυμνό οφθαλμό και μπορούσαν να διακρίνουν αν ήταν κομήτης. Και επιπλέον λέει είχε συνδυαστεί πάντοτε η εμφάνιση κομήτου με δυσάρεστα γεγονότα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα κατεξοχή ευχάριστο γεγονός. Μία άλλη εκδοχή που και αυτή είναι βάσιμη είναι ότι ήταν κάποιος λαμπρός πλανήτης όπως ο Ζεύς. Ο Ζεύς είναι πολύ μεγάλος. Είναι λαμπρός. Η μια άλλη εκδοχή που συμπληρώνει την προηγούμενη ότι μπορεί να είναι σύνοδος πλανητών. Σύνοδος είναι το φαινόμενο όπου δύο ή τρεις περισσότεροι πλανήτες εμφανίζονται στο ίδιο σημείο, οπότε φαίνεται ο αστέρας πολύ λαμπρότερος. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο ένας, όχι, προβάλλονται στο ίδιο σημείο και είναι φαίνεται σαν ένας. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι, διότι αυτή η σύνοδος διαρκεί με 2-3 μέρες. Δεν διαρκεί 2 χρόνια. Μετά ξεχωρίζουν πάλι. Ναι, μετά ξεχωρίζουν, οπότε φαίνεται ο καθένας χωριστά και επομένως πάβουν να είναι τόσο λαμπροί. Άραγε και αυτή η εκδοχή απορρίπτεται, διότι το φαινόμενο του αστέρος διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο. Άλλες δύο εκδοχές αστρονομικές υπάρχουν. Ο αστέρας να είναι ένας καινοφανής αστέρας ή υπερκαινοφανής. Οι καινοφανείς λέγονται διεθνώς νόβα και υπερκαινοφανής σούπερ νόβα. Τώρα τι είναι οι καινοφανείς. Είναι αστέρες 14ου ή 15ου μεγέθους που συνήθως είναι αόρατοι με γυμνό οφθαλμό, ορατοί μόνο με τελεσκόπια, αλλά οι οποίοι κάποια στιγμή αναλάμβουν πάρα πολύ, η φωτεινότητά τους γίνεται πάρα πολύ μεγάλη και φαίνονται πλέον με γυμνό οφθαλμό, αλλά μετά ξανασβήνουν. Η Supernova είναι και αυτή καινοφανής αστέρας, αλλά πολύ μεγαλύτερου μεγέθους, δηλαδή είναι μερικές χιλιάδες φορές σαν τον ήλιο και οι οποίοι μπορούν, είναι 1 δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερη λάμψη από τον ήλιο, κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν προκαλείται έκρηξη σε αυτούς, αναλάμπουν πάρα πολύ, μετά είτε σβήνουν είτε μπορούν να ξαναλάμψουν. Γι' αυτό η πιο πιθανή εκδοχή από αστρονομική πλευρά ήταν να ήταν ένα σούπερνόβα, γιατί εμφανίστηκε σε όλο το ταξίδι, σβήνει όταν είναι στα αεροσόλυμα και ξαναλάμπει. Αλλά βέβαια η κίνηση του αστέρος και όλα αυτά μας πείθουν ότι ούτε και σούπερνόβα δεν είναι. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Να είναι αυτό. Διότι θα πούμε ότι
η κίνηση του αστέρος δεν ήταν ενός συνηθισμένου φαινομένου που είναι υποχρεωτική η κίνηση. Παράδειγμα, επειδή η Γη γυρνάει περί τον άξονά της, η ουράνια σφαίρα την οποία βλέπουμε γυρνάει εξ ανατολών προς δυσμάς, οι αστέρες ανατέλουν και διούν, ναι. Ενώ αυτός ο αστήρ εμφανιζόταν καταρχάς και την ημέρα. Άρα, ήταν ορατός και την ημέρα. Δεν παρακολουθούσε την στροφή της γης. Προχωρούσε όσο προχωρούσαν οι μάγοι, όταν στεκόντουσαν στεκότανε και συνέχιζε την επόμενη μέρα να τους οδηγεί μέχρι ότου φτάσαν στα Ιεροσόλυμα. Επομένως δεν μπορεί να είναι ένα φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο. Ποια είναι τώρα η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε? Ο μόνος ο οποίος μιλεί για υπερφυσικό φαινόμενο είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει στην έκτη του ομιλία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι υποστηρίζει ότι πρόκειται περί αγγέλου ή μιας αοράτου δυνάμεως που μετασχηματίστηκε σε αστέρι. Μάλιστα. Και λέει ότι πρέπει ο αστήρ αυτός να είναι μία λογικοτάτη δύναμης, διότι φαίνεται σαν να έχει λογικό. Όταν εμφανίζεται, οδηγεί τους μάγους μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Μια τεράστια σταματάει πόλη. Και ξεκινάει Όχι, σταματάει και κάθε μέρα σταματάει και ξεκινάει. Μέχρι όπου φτάσει στα Ιεροσόλυμα. Εξαφανίζεται όταν φτάσει στα Ιεροσόλυμα και ξαναεμφανίζεται όταν βγαίνουν τα Ιεροσόλυμα πηγαίνοντας προς τη Βηθλεέμ. Ποτέ κανένα αστρονομικό φαινόμενο δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Είναι σαν μια λογική δύναμη. Βέβαια. Εξάλλου, πώς θα μπορούσε ένα άστρο, ένα μοναδικό αστέρι, να οδηγεί έναν άνθρωπο? Ναι. Υπάρχει περίπτωση? Όχι. Καταρχάς, εάν ήταν αστρονομικό φαινόμενο, τεράστιο, ναι, θα έπρεπε να είναι σε πολύ μεγάλο ύψος. Ναι. Δεν θα χρησιμεύει σαν προβολέας τροποντινά να φωτίζει την πορεία τους. Εάν από την άλλη μεριά ήταν πάλι φυσικό φαινόμενο, ήταν ένα άστρο και για να φωτίζει τόσο χαμηλά θα έπρεπε να είναι σε χαμηλό ύψος, θα προκαλούσε πολύ μεγάλη θερμότητα η οποία θα έκαιγε αυτούς που ήταν από κάτω. Άρα που καταλήγουμε? Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι είτε είναι άγγελος του Θεού, είτε ένα εξαιρετικό φαινόμενο που ο Θεός επιτρέπει μέσω αυτού. Ένα θαύμα, δηλαδή. Ένα θαύμα που μέσω αυτού ο Θεός αναγγέλει τη γέννηση του Υιού Του και την ενσάρκωση του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Αυτό είναι η πιο πιθανή, η οποία μπορεί να εξηγήσει τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται σύμφωνα με την περικοπή του Ματθαίου. Τώρα, καλό θα ήταν να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στο ποια είναι η θεολογική αξιολόγηση του γεγονότος της προσκύνησης των μάγων, ποια σημασία έχει για την ανθρωπότητα το ταξίδι τους και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μαρτυρίας τους, γιατί είναι μια μαρτυρία με διαχρονική αξία. Λοιπόν, είπαμε ότι οι μάγοι ήταν τρεις, ο Γασπάρο, ο Μελχιόρ και ο Βαλτάσαρ, ότι προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από την Περσία, ότι γνωρίζαν την προφητεία του Βαλαάμ. Ότι ήταν πλούσιοι. Ήταν πλούσιοι, πολύ μορφωμένοι για την εποχή τους, επιστήμονες, και ότι είχαν τον ενδόμηχο πόθο να γνωρίζουν τον Σωτήρα. Και με επίγνωση δηλαδή πηγαίνανε να ναι, προσκυνήσουν. Ναι, βεβαίως πηγαίνανε με επίγνωση, διότι αλλιώτικα δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το πώς αναλαμβάνουν ένα τόσο μεγάλο επικίνδυνο και χρονοβόρο ταξίδι, ναι, με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, να διανύσουν 3.000 χιλιόμετρα περίπου επάνω σε καμήλες, να περάσουν από δύσβατα μέρη, από ερήμους, να κινδυνεύσουν από άγρια θηρία, από ληστές, από καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να βρούνε κάτι αβέβαιο, διότι βαδίζανε επί ένα και πλέον χρόνο να βρούνε έναν ήπιο. Thank you.
Δηλαδή... Δεν θα ήταν το μοναδικό νήπιο που γεννήθηκε. Σαφώς δεν θα ήταν το μοναδικό. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι πάρα πολύ βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό. Και διερωτώμεθα όλη αυτή η διαδικασία πώς έγινε και έφτασαν στο... Θα πρέπει να θαυμάσουμε ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να κάνουν ένα τέτοιο φαινόμενο. Ίσως όμως μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία ότι ο Θεός δεν αφήνει αμάρτυρο τον εαυτό του, ούτε εαυτόν αμάρτυρον πει. Δηλαδή με κάποια σημεία που τους δείχνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, τους λέει ότι ναι, είμαι δίπλα σας, εγώ είμαι, προχωρήστε. Δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν διεσώθη από την παράδοση. Εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι μετά την προσκύνησή τους επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Και από άλλο δρόμο. Ναι, από άλλο δρόμο, διότι εμφανίστηκε ο άγγελος κατόναρ και τους είπε ότι ο Ηρώδης έχει κακή πρόθεση για το παιδί, και, αλλά επιστρέφοντας στην πατρίδα τους διδάσκουν τον Χριστό σαν Θεό. Τον διδάσκουν μέχρι τέλος τη ζωή τους, το οποίο είναι μαρτυρικό, και στις τρεις περιπτώσεις μαρτυρούν για τον Θεό. Επομένως πρόκειται για Αγίους, πολύ μεγάλους Αγίους, τους οποίους ο Θεός αξίωσε να έρθουν να προσκυνήσουν τον Χριστό. Παρόλο που ήταν αλλοεθνής. Παρόλο που ήταν αλλοεθνής. Και αυτό είναι πάλι ένα ερώτημα, γιατί ο Θεός μέσω αυτών των ανθρώπων επιτρέπει αυτή τη μαρτυρία. Οι ερμηνευτές λένε ότι ο Θεός από την αρχή ξανοίγεται στα έθνη. Η νέα πίστη ξανοίγεται στα έθνη. Και είναι μια μαρτυρία ότι από εδώ και πέρα δεν είναι πλέον κλητοί μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά όλα τα έθνη. Ασφαλώς. Δεν είναι προσωπολίτης. Ναι, αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι η συμπεριφορά των μάγων ως προς τα δώρα που προσφέρουν. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι προσφέρουν χρυσόν σαν να είναι δώρο σε ένα βασιλέα, Λίβανο σαν να είναι δώρο στο Θεό και Σμύρνα σαν να είναι δώρο σε ένα μελοθάνατο. Έτσι, δηλαδή βλέπουν το παιδί με την προφητική ενόραση που τους χάρισε ο Θεός σαν βασιλέα, σαν Θεό και σαν μελοθάνατο. Και πράγματι το παιδί από την πρώτη στιγμή της γεννήσεώς του αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φαγής από τον βασιλιά Ηρώδη, αναγκάζεται να εκπατριστεί και να πάει στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένεια του Ιωσήφ, να μείνει εκεί για όσο χρόνο μέχρι να πεθάνει ο Ηρώδης, δηλαδή και να σφαγούν 14.000 νήπια για να σφαγεί και ο Κύριος και ο Χριστός. Ο Θεός επέτρεψε αυτό το κακό να γίνει, και το οποίο υπήρχε προφητευμένο, αν θυμόμαστε καλά, που λέει «Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθεί». Είναι Ραχήλ γιατί η περιοχή της Βηθλεέμ ήταν στη φυλή του Βενιαμίν. Μάλιστα. Η Ραχήλ ήταν η μητέρα του Βενιαμίν, επομένως τα 14.000 νήπια τα οποία σφάγισαν ήταν απόγονοι της Ραχήλ. Κλαθμός και οδυρμός. Κλαθμός και οδυρμός. Και μη χειλέμε. Ραμά. Ραμά, ναι, ναι. Άλλο ένα γεγονός το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε, ότι η μαρτυρία των μάγων έχει πολύ μεγάλη αξία στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, γιατί υπογραμμίζει το γεγονός ότι η γέννηση του Χριστού είναι ένα τεράστιο γεγονός που μέλει να αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας. Κοσμοϊστορικό. Ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Να διχοτομήσει την ιστορία. Και ακριβώς οι μάγοι είναι αυτό το κάτι το ξεχωριστό, το οποίο υποδεικνύει και υπογραμμίζει αυτό το μεγάλο γεγονός. Η γέννηση του Χριστού έχει διχοτομήσει το χρόνο σε δύο. Ακριβώς. Σε προ και μετά Χριστό. Σε προ και μετά Χριστό. Ναι. Θενά, κανένας άλλος δεν έκανε αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Ναι, άλλο ένα σημείο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού οδηγεί τους μάγους το αστέρι μέχρι την Ιερουσαλήμ, και όταν φτάνει στην Ιερουσαλήμ εξαφανίζεται. Το γράφει μέσα αυτό? Οι ευαγγελιστές, οι ερμηνευτές το αναφέρουν, διότι εάν εμφανιζότανε μέσα στην Ιερουσαλήμ,
αφενός θα εξανάγκαζε τους Ιεροσολυμίτες να πιστέψουν στον νέο βασιλέα. Ο Χριστός γεννήθηκε αθόρυβα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ακριβώς για να μην εξαναγκάσει κανένα να πιστέψει σε αυτόν σαν Θεό. Δια της βίας. Δια της βίας, ναι. Δεν όπως εξαναγκάζει. Όπως οι βασιλείς είναι βασιλείς δια της βίας και δια των όπλων, εξαναγκάζουν και δια της επιβολής ακριβώς. Και ένα άλλο γεγονός είναι... Έλιγμος. Είναι ένας τρόπος για να δείξει την ελευθερία στον άνθρωπο και να του πει αν θέλεις πίστεψέ με, αν θέλεις μην με πιστεύεις. Εγώ αυτός είμαι. Και δεν θα έχει και αξία να έκανε αυτό το ψυχαναγκασμό στους ανθρώπους, ναι. Έτσι. Γιατί θα είμαστε σαν τα ζώα υποδουλωμένοι. Ενώ τώρα είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε, γι' αυτό και ο Κύριος λέει όσοι θέλει ο πίσω μου ληθύν. Παρά το σταυρό αυτού και ακολουθεί τον. Όσοι θέλει. Ένα άλλο επίσης που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μόλις βγαίνουν από τα Ιεροσόλυμα εμφανίζεται ξανά ο αστέρας. Ενώ η απουσία του έχει κάνει τους Ισραηλίτες να ψάξουν στις γραφές να βρούνε πού θα γεννηθεί ο μελλοντικός βασιλέας. Δηλαδή, η γέννησή του γίνεται γνωστή πλέον στα Ιεροσόλυμα. Δεν επιβάλλεται με τον τρόπο αν εμφανιζόταν σαν Θεός, αλλά τα Ιεροσόλυμα πλέον μαθαίνουν ότι έφτασε ο υπεσχεμένος Μεσσίας. Ναι. Σιλό κατά το εβραϊκό. Ο υπεσχεμένος Μεσσίας ότι γεννήθηκε και γι' αυτό αναγκαστήκαν να ψάξουν τις γραφές, να βρουν τι λένε οι προφητείες για το πού θα γεννηθεί ο Χριστός και απαντάνε στον Ηρώδη και στους μάγους ότι η Βηθλεέμ είναι ο τόπος στον οποίο και η Βηθλεέμ ήταν η πατρίδα του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Ξέρουν από τις προφητείες ότι ο Δαβίδ, από τον Δαβίδ θα προέλθει ο Μεσσίας. Και απαντάνε ότι οι προφητείες λένε ότι από την Βηθλεέμ θα προέλθει ο αναμενόμενος Μεσσίας. Στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί ο αναμενόμενος Μεσσίας. Όλα αυτά δένουνε, ένα πάζλ. Όλα αυτά δένουνε, ναι. Είναι μια αξιοθαύμαστη ιστορία. Για να μας δείξει ο Θεός ότι υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχουν πολλές προφητείες που προαναγγέλνουν τη γέννηση του Χριστού, όπως είπαμε στο Δανιήλ υπάρχουν. Μας είπατε και εσείς και στο Βαλάμ τον Πέρσι. Στο Βαλάμ τον Πέρσι. Στον Ισαΐα, άπειρες προφητείες, πάρα πολλές προφητείες που λένε ότι πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί και αυτή η γέννηση από Παρθένο που λέει. Από Παρθένο. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, ας πούμε. Και μάλιστα να πούμε μια Παρθένος 6 και τέξεται. Ναι, ναι, αυτό το σημείο του Ισαΐα, το οποίο αν το διαβάσει κανείς μέσα συμφραζόμενα είναι σαν μια αναλαμπή. Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξι τριών. Δεν έχει ούτε προηγούμενο. Και το Ιδού. Και το Ιδού. Είναι περίεργο. Ναι. Και το Παρθένος είναι περίεργο. Κατά γιατί την παράδοση. Η Παρθένος δεν μπορεί να γεννήσει. Ναι, βεβαίως. Και η ίδια είπε πώς θα γίνει. Ναι. Αυτό δεν γνωρίζω άλλο. Ακριβώς. Αναφέρεται στην παράδοση. Πρέπει να γίνει γυναίκα. Έτσι. Να συλλάβει. Να γίνει γυναίκα. Να συλλάβει και να γεννήσει τόκον γυναικό. Δεν μπορεί να κάνει τόκον Παρθένου. Στην παράδοση αναφέρεται ότι 270 χρόνια π.Χ. έγινε η μετάφραση των 70. Μετάφραση. Κατά θεία παροχώρηση ο Πτολεμαίος. Επί Πτολεμαίος Μακρόχυρος. Ναι, έτσι. Ο Πτολεμαίος. Ο οποίος, πέστε το ότι ήταν απόγονο. Ήταν απόγονο των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι απόγονο, ναι. Δεν ήταν κατά έμβαση σάρκα. Δεν ήταν γιος του Αλεξάνδρου. Του Πτολεμαίου που ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα, έτσι. Λοιπόν, κληρονόμησε ένα κομμάτι της βασιλείας του Αλεξάνδρου. Οι διασπαρμένοι Ιουδαίοι είχαν ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα την αραμαϊκή και μιλάγαν ελληνικά. Για χρήση λοιπόν των Ιουδαίων του βασιλείου του βρήκε ο Πτολεμαίος 72 ελληνιστές Εβραίους, λογίους και τους έβαλε να μεταφράσουν. Αυτά τα ήξεραν και τα ελληνικά και τα εβραϊκά. Τους έβαλε να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα χωριστά. Χωριστά και μετά αντιπαρέβαλαν ο καθένας στις μεταφράσεις και βρήκαν ότι συμπίπτουν ακριβώς. Και αυτή η μετάφραση λέγεται ότι είναι Θεόθεν οικονομηθήσα. Ο Θεός τον εβδομήκοντα. Είναι αυτή την οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία μέχρι τώρα. Ναι. Τους ψαλμούς, τις προφητείες κτλ. Ένας λοιπόν εκ των μεταφραστών, ο Σιμεών, ήταν αυτός που μετέφρασε το χωρίο του Ισαΐα, ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6.
Αυτός είπε αδύνατον η Παρθένος να τεκνοποιήσει. Κάτι γίνεται, λέω. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να το μεταφράσω έτσι. Είχε και μάλλον, πρόβλημα. Και μάλιστα να είχε πρόβλημα και μάλιστα λέει πέρναγε δίπλα από τον ήλιο και βγάζει το δαχτυλί του και λέει αν αυτό το πράγμα γίνει είναι αληθινό, πετάει το δαχτυλίδι στον ήλιο και λέει να ξαναβρω αυτό το δαχτυλίδι, Θεέ μου. Αν λέει είναι πραγματική αυτή η προφητεία. Αναφέρεται ότι μετά από πολλά χρόνια ψάρεψε ένα, ή αγόρασε ένα ψάρι από την αγορά το οποίο είχε το δαχτυλίδι του. Τότε λοιπόν μετενόησε ο Σιμεών και παρεκάλεσε τον Θεό να τον αξιώσει. Να γράψει σωστά. Όχι. Να δει αυτόν τον Μεσσία. Τον οποίο προφήτευε ο Ισαΐας. Ήταν ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Είναι ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Και ο οποίος ήταν μεταφραστής. Ήταν μεταφραστής. Κατά την παράδοση είναι ένας από τους μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν συμπλήττουν τα χρόνια. 200 χρόνια. Μα έζησε πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό, ήταν, γι' αυτό το πρεσβύτη σημαίνει πολύ ηλικιωμένος και όχι ιερέας. Δεν ήταν πρεσβύτερος. Ήταν πολύ ηλικιωμένος και μάλιστα περιμένει τόσα χρόνια με υπομονή και καρτερία να του δείξει ο Θεός τη σωτηρία. Ναι. Και γι' αυτό να λέει. Να το πούμε αυτό με πιο απλά λόγια, μην τυχόν ας πούμε δεν παρακολουθεί και καλά τους αγαπητούς τηλεθεατές μας. Να πούμε το εξής, ότι σήμερα έχουμε Έλληνες στην Αμερική. Ναι. Πιθανόν πολλοί από αυτούς τους Έλληνες, η δεύτερη γενιά και η τρίτη γενιά τα εγγόνια τους, δεν μιλάνε ελληνικά καθόλου. Ναι. Διότι αμέλησαν οι γονείς, δεν τα πήγαν σε ελληνικό σχολείο, διότι. Ναι, διότι αλλά ξέρουν ότι είναι Έλληνες. Αγγλικά, ας πούμε, και επειδή θέλουν, βέβαια, αδερφέ, να διαβάσουν να πούμε τον Όμηρο. Ναι. Και λένε, στέλνουν στην Ελλάδα λοιπόν ένα γράμμα στην Ακαδημία της Ελλάδας, ναι, και σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Φέρτε μας εδώ Έλληνες, οι οποίοι να ξέρουν και αγγλικά καλά, να μας μεταφράσουν την Ιλιάδα, να διαβάσουμε και εμείς που είμαστε Έλληνες και τώρα μιλάμε αγγλικά και δεν ξέρουμε την ίδια στιγμή. Κάπως έτσι, κάτι αυτό ακριβώς έγινε και εκεί. Ήτανε Ελληνομαθείς και Ελληνοτραφείς Εβραίοι, οι οποίοι είχαν τη θρησκευτική, έτσι. Ναι. Και ήξεραν μόνο ελληνικά οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Γιατί ήταν η μεγάλη διασπορά της ελληνικής γλώσσης, ας πούμε, σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Ήταν η διεθνής γλώσσα. Διεθνής γλώσσα. Λοιπόν, παρακαλέσανε λοιπόν ο Μακρόχειρο, ο λεγόμενος ο Πτολεμαίος, παρακάλεσε τον τότε. Ο επίτροπο. Βρήκε 72. Τον βρήκε 72. Να του στείλει. Ναι, ναι. 72 ανθρώπου, γι' αυτό είναι 70, χοντρικό δεν είναι 70, τον όμικρον, έτσι, το όμικρον είναι το 70. Να του κάνει μια ακριβή μετάφραση που το ζητάγανε ο λαός του που δεν ξέρανε καθόλου τα εβραϊκά. Ναι, τα αραμαϊκά. Και έτσι την έκανα τη μετάφραση από την εβραϊκή στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Με τόση μεγάλη επιτυχία που και σήμερα ακόμα. Και σήμερα μάλιστα έμαθα ότι τελευταία υπάρχουν επιστημονικές ομάδες οι οποίες πλέον μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη εκ του ελληνικού, τις μεταφράσεις των Ανατολικών. Θέλω να πω ότι θα έγιναν και άλλες προσπάθειες από πανεπιστήμια κλπ. Ναι. Να μεταφέρουν το εβραϊκό κείμενο στα ελληνικά. Αλλά όπως βλέπετε ήταν τόσο καλή η μετάφραση των Ανατολικών, ώστε δεν υπερίσχυσαν οι μεταφράσεις των άλλων πανεπιστημίων και των άλλων λογίων. Φελώς. Παρά και αυτοί είπαν ότι θα κρατήσουμε τον Ανατολικών σαν ένα ορόσημο, γιατί είναι ωραιότερη και σωστότερη μεταφορά. Μάλιστα. Των εβραϊκών κειμένων στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά στη διάθεσή μας, να συμπληρώσουμε κύριε Χριστοδούλου. Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν, έτσι. Πρώτα, γιατί το αστέρι να πάει στη Βηθλέμ και όχι σε μια άλλη πόλη, να μην μείνει στα Ιεροσόλυμα. Γιατί ήταν και προφητευμένο, έτσι. Ναι, ήταν μεν προφητευμένο, αλλά έγινε και κάποιο άλλο γεγονός που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Ο Αύγουστος Κέσσαρ, την εποχή εκείνη δίνει διαταγή να απογραφούν όλοι οι υπήκοοι του πηγαίνοντας ο καθένας στον τόπο καταγωγής. Γι' αυτό μετεφέρθη. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο Ιωσήφ με τη Μαρία που μένει στη Ναζαρέτ να μετοικήσουν στην έτειρά του για να απογραφούν. Και συμβαίνει κατά το χρόνο της απογραφής να φτάσουν οι ημέρες να γεννήσει η Μαρία, η Παναγία μας, και να γεννηθεί ο μικρός Ιησούς στη Βηθλέμ. Και κάτι άλλο αξιοθαύμαστο βέβαια, ότι δεν υπήρχε λέει τόπος εν το καταλήμματι. Δεν υπήρχε χώρος να δεχτεί, πανδοχείο. Σε κανένα πανδοχείο δεν υπήρχε χώρος να δεχθεί τη Μαρία η οποία θα έφερε στον κόσμο το παιδί, και αναγκάζονται να πάνε στο στάβλο που είναι λίγο έξω από το χωριό, στο οποίο οι άνθρωποι βάζανε τα ζώα τους για να τα προφυλάξουν από το κρύο κτλ. Και γεννάει μέσα στη φάτνη
των ζώων στο μέρος που βάζαν την τροφή τάχυρα. Με τόσο απλό και απέριτο τρόπο, γιατί αυτό δεν αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο, Φάτιμο. Στο Σπήλαιο και στη Φάτιμο των Αλόγων, λέει. Η Φάτιμο των Αλόγων που λέμε στον λαϊκό ισχύει. Ο βασιλεύς των ουρανών. Γιατί όμως ο Χριστός γεννιέται τόσο απλά και τόσο ταπεινά? Είναι ένα πολύ ωραίο θεολογικό ερώτημα, του οποίου η απάντηση είναι ότι ακριβώς δεν θέλει ο Χριστός να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου και γι' αυτό δεν κάνει καθόλου θόρυβο, έρχεται αθόρυβα, σιγά, γίνεται άνθρωπος, μιλάει τη γλώσσα του ανθρώπου, ζει τη ζωή τους, τους μιλάει με κατανοητά, μια διδασκαλία κατανοητή, ώστε να τους πείσει χωρίς να τους αναγκάσει. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της ανθρωπίσεως του Χριστού. Ναι, μεγάλο μυστήριο. Θα μπορούσαμε να πούμε μια λέξη, αυτομεταφράζεται ο Θεός. Μεταφράζεται στη γλώσσα των ανθρώπων, ώστε να τον καταλάβουν, να τον ζήσουν από κοντά. Παίρνει επάνω του όλα όσα μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει. Κακουχίες, πόνο, δίψα, κούραση. Ξενιτιά. Μόνο ένα πράγμα δεν έχει, την αμαρτία. Μόνο ένα πράγμα του λείπει, η αμαρτία. Και γι' αυτό και η σωτηρία που προέρχεται από τον Θεό είναι τέλεια σωτηρία, γιατί προέρχεται από ένα αναμάρτητο άνθρωπο, κάποιος, ο οποίος πληρώνει τρόπο την άτα σπασμένα όλης της ανθρωπότητας. Ασφαλώς. Και γι' αυτό, η σωτηρία πλέον γίνεται, γίνεται πιθανή για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, το να δεχθεί δηλαδή την πληρωμή που έκανε ο Χριστός με το αίμα του. Δεν χρειάζεται να θυσιαστεί πλέον ο άνθρωπος, έχει θυσιαστεί ο Χριστός Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Για τις πίστεως. Ο Θεάνθρωπος. Δηλαδή οικειοποιείται τη σωτηρία κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει πλέον στον Χριστό. Είναι σαν να πούμε ότι όλοι χρωστάγαμε σε μια τράπεζα και πάει ένας πλούσιος και πληρώνει για όλους όσο χρωστάει ο καθένας, αθροίζει και το πληρώνει. Αλλά για να... Πρέπει να δεχτείς και εσύ να σου πληρώσει το χρέος. Για να ξεπληρωθεί το δάνειο, για να μην χρωστάει πλέον στην τράπεζα, πρέπει ο καθένας να πάει να αναγνωρίσει, να υπογράψει στην τράπεζα ότι αποδέχεται την προσφορά του πλουσίου. Βέβαια. Αυτό είναι ακριβώς η δια της μετανοίας, ας πούμε, και η δια της πίστεως, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αποδεχτεί τη βασιλεία, τη θυσία του Χριστού, ναι, και κάποιος... για να απολαύσει και τα δώρα που έρχονται, ναι, από τη θυσία. Κάποιος άλλος είπε ότι μοιράζανε μετοχές στην τράπεζα, τσάμπα λεφτά, και μερικοί δεν θέλανε να πάρουν, ναι, και όσοι θέλανε πήρανε. Κάπως έτσι δηλαδή, ναι, είναι και η σωτηρία του Χριστού, η οποία γίνεται δωρεάν. Δωρεάν. Κάτι άλλο, όταν είπατε για την σπηλιά, το σπήλαιο της Βηθλεέμ κλπ. Κάποιοι πατέρες, δεν θυμάμαι τώρα, αν θυμάστε εσείς να μας διαφωτίσετε, λένε ότι είχε τόσο διαφθαρή ανθρωπότης που προσκυνούσε τα άλογα ζώα. Όχι, και τώρα, ζώα. Ναι, προσκυνούσε το μοσχάρι. Ναι, το μοσχάρι. Ζώα. Τώρα λέει, το μοσχάρι προσκυνάει τον Χριστό. Ναι, βεβαίως. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, σαν να μας λέει ότι γίνονται τόσο ανόητοι, ούτως ώστε... Μα το λένε οι πατέρες ότι ο άνθρωπος, λέει, που φεύγει από το Θεό παρασυνευλήθη τις κτίνες της ανοήτης και γίνεται, λέει, είτε θηριώδης είτε δαιμονιώδης. Ναι. Το θηρίο βέβαια δεν έχει λογική και δεν μπορούμε να του καταχωρήσουμε ενοχή για την κατάσταση. Να είναι η φύση του, έτσι. Είναι η φύση του. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει πλοκιστεί με λογικό, υπαγορεύεται να είναι θηριώδης. Είναι πρόσωπο ο άνθρωπος. Έχει μέσα τη σπίθα του Θεού, την πνοή του Θεού, και γι' αυτό και είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Αυτός θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερος από τα ζώα και να, ακριβώς όμως, το να χάσει τον προσανατολισμό του, που ο προσανατολισμό του είναι να βάλει κέντρο της ζωής του το Θεό. Και μέσω δεν τον του χάνει ολοτελώς, είναι ανυπνώση, ας πούμε, αυτή το καλή, ναι, εικόνα. Ναι, αλλά αλλοιώνεται, θα μιλήσουμε μια άλλη φορά για το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο είναι βασικό για την κατανόηση της σωτηρίας. Είναι ο άξονας της θεολογίας. Ναι, ο άξονας της θεολογίας. Γιατί δεν εξηγείται μετά η θεολογία, αν δεν δεχτούμε ότι ο άνθρωπος ζήσεται σε πτώση. Ναι. Γι' αυτό και οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, γιατί τον βάζαν τον άνθρωπο άπτωτο. Καταρχάς δεν είχαν θεό, οι θεοί των αρχαίων δεν ήταν
η δημιουργία του μηδενός του σύμπαντος. Κάνανε λάθος προς την θεολογία. Προσωποποιούσαν ανθρώπους με πάθη, τους ανοίγαγαν σε θεούς για να βρίσκουν δικαιολογία να έχουν και αυτοί τα ίδια πάθη. Είχαν χάσει το μέτρο θεού και ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ότι αν δεν ξέρεις την Αγία Γραφή, δεν μπορεί να καταλάβεις ούτε τι είναι ο Θεός, ούτε τι είναι ο άνθρωπος, ούτε τι ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και όχι μόνο δεν μπορεί να καταλάβεις. Είναι ενίγματα. Ναι, και δεν μπορεί να καταλάβεις και ποια είναι η σωστή προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό είδατε και όλοι. Και ο σωστός τρόπος ζωής. Και όλοι οι φιλόσοφοι του 20ου αιώνα εξέπεσαν οι περισσότεροι. Όπως ήταν ο Σάρτο, ο Καμί κλπ. Διότι δεν είχαν σωστή θεολογία. Δεν είχαν σωστή θεολογία. Όχι μόνο οι φιλόσοφοι του 20ου αιώνα, οι φιλόσοφοι όλων των εποχών. Είναι των εποχών. Διότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να βρει το Θεό. Πρέπει, αν δεν του αποκαλυφθεί ο Θεός, με τις δικές του δυνάμεις δεν μπορεί να ανακαλύψει το Θεό. Πρέπει να το αποκαλυφθεί ο Θεός, αλλά για να το αποκαλυφθεί πρέπει να δημιουργήσει μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, ορισμένες προϋποθέσεις. Η προϋποθέση αυτή είναι η καθαρότητα της καρδιάς και το ταπεινό φρόνημα. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις λέει ο Χριστός ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει ταπεινό φρόνημα και καθαρή καρδιά, δεν μπορεί να δει το Θεό. Και το Θεό τον ανακαλύπτουμε σε δυο. Εκτός όταν τον δούμε στη Δευτέρα Παρουσία, σαν τιμωρό, όχι τιμωρό, ναι, αλλά σαν άλλο, δικαιοκρίτη. Τώρα για τους ανθρώπους τους καλοπροαίρετους, σε δύο σημεία μπορούμε να τον ανακαλύψουμε το Θεό, είτε στη καθαρότητα της καρδιάς. Όχι, είτε μέσα στην καρδιά μας ο καθένας του μιλήσει ο Θεός, είτε να τον δούμε με τα έργα του μέσα στο σύμπαν. Γιατί το σύμπαν το τεράστιο, το αξιοθαύμαστο. Όπως η πιστή επιστήμονας. Ακόμα και η γη με τα τόσα ωραία που έχει, δηλαδή το ζωικό βασίλειο, το φυτικό βασίλειο, τα αρπετά, τα έντονα. Είναι ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που μας μιλάει για τον δημιουργό του το Θεό. Αν του δώσει δηλαδή ο Θεός τον ανθρώπου την έφεση να. Αλλά και αυτό θέλει φώτιση. Και αυτό θέλει φώτιση για να το δεις. Νομίζω ο Μέγας Αντώνιος το λέει. Ότι έχω ένα βιβλίο, λέει, που το διαβάζω κάθε μέρα. Είναι η φύση και τα της φύσεως, ας πούμε, για τα δημιουργήματα του Θεού. Ο αστρικός κόσμος. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να δημιουργήσει και μέσα στην καρδιά του προϋποθέσεις για να δει το Θεό, να του αποκαλυφθεί ο Θεός. Ναι, ναι. Είναι αυτή, ναι. Γιατί μέσα σε βρώμικη καρδιά, σε εμπαθή καρδιά, δεν μπορεί να μπει το Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Όχι, νομίζω αυτά που είπαμε πρέπει να είναι αρκετά, ότι το αστέρι δεν μπορεί να είναι ένα αστρονομικό φαινόμενο, αλλά είναι μια έκτακτη ενέργεια του Θεού, που μπορεί να είναι άγγελος, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά έκτακτη ενέργεια του Θεού, η οποία είναι μια κλίση προς τους αλλοεθνείς μάγους και μια κλίση ενώπιον όλης της ανθρωπότητας, και ότι η προσκύνηση αυτή των μάγων είναι μια μαρτυρία προς όλη την ανθρωπότητα. Σε αυτή την προσκύνηση επιβραβεύεται η αγνότητα της καρδιάς του, η οποία ενώ ήταν σοφή, αξιώνονται να δουν. Ναι, δεν ήταν αλαζόνες. Ομοίως και κάποια άλλη τάξη, οι ποιμένες, οι οποίοι και αυτοί ήταν απλοϊκοί. Αυτοί δεν ήταν επιστήμονες. Και σε αυτούς αποκαλύπτεται ο Θεός. Από την καθαρή τους καρδιά βλέπαν αγγέλους αυτοί. Είδαν τους αγγέλους. Πήραν το μήνυμα, το χαρμόσυνο. Ακριβώς. Είτε οι σοφοί, είτε οι απλοϊκοί, με καθαρή καρδιά αξιώθηκαν να δουν το Θεό. Ας έχουμε κι εμείς καθαρή καρδιά, αγαπητοί. Και να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Εγώ είμαι βέβαια πριν τα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα, γι' αυτό καμιά φορά δεν επιμένουμε στο χρονικό της εκπομπής μας. Πάντως, όποτε είναι Χριστούγεννα, να θυμόμαστε ότι το άστρο αυτό που προήλθε από το Θεό για σημάδι σε εκείνους τους πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι, όπως μας είπε ο κύριος Χριστοδούλου, δεν ήταν αναγκαστικά Ισραηλίτες, δεν ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, όπως είναι στην Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες, αλλά ήταν εκλεκτοί κατά την καρδιά άνθρωποι και τους φώτισε ο Θεός για να προσκυνήσουν τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος ευχόμεθα να σε έχει πάντοτε καλά. Σε αυτό το όνομα να προσευχόμαστε και από αυτόν να ζητούμε παρηγορία και δύναμη εξίψους. Και θα την λάβουμε όπως την έλαβαν και οι τρεις αυτοί σοφοί και πιστοί άνθρωποι. Πώς ήταν το όνομά τους, αν θα έχει την καλοσύνη. Γασπάρ, Μελχιόρ και Βαλτασάρ. Μετά από αυτά λοιπόν, να είστε καλά. Ευχόμεθα μέχρι την άλλη εκπομπή να είμαστε όλοι καλά. Θέλει ο Θεός να είμαστε πάλι μαζί.
Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Και εμείς πάρα πολύ. Και να μας φωτίζει ο Θεός όλους, όπως φώτισε και το λαμπρό αστέρι του.